Γεια χαρά σε όλους τους φίλους. Ε, είμαι ο Γιώργος από το GameReviews.gr και σε αυτό το βίντεο ε, θα δούμε, ε, εν συντομία, ένα προϊόν της Big White, το ε, MC1M2 Cooler. Βλέπετε, έχετε με αυτή τη συσκευασία. Ε, το πήραμε απευθείας από την εταιρεία μας, το παραχώρησε για να το κάνουμε μια παρουσίαση. Είναι ένα υλικό, όπως βλέπετε, ψήξης. Είναι μια σειρά ψήξης για SSD δίσκους, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να χωράει στο PS5, κυρίω για PS5 η εταιρεία θέλει να το προμοτάρει, όπω βλέπετε, για του νέου SSD δίσκου που έρχονται. Ε, για όσου δεν γνωρίζουν, ο εξαιρετικά γρήγορο τύπο αποθηκευτικού χώρου που χρησιμοποιείται στην υποδοχή αναβάθμιση του 5 είναι ο M2 NVMe SSD. Θα το βρείτε και στο άρθρο που έχουμε βάλει για να έχετε μία εικόνα. Βλέπετε αυτό εδώ είναι το υλικό η ψύχτρα. Σας έχει και κατσαβιδάκι με τις βιδούλες εδώ, για να μπορέσετε, είναι πολύ εύκολη η εγκατάσταση. Βέβαια, προτείνεται να το κάνει κάποιος τεχνικός, αν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία και εφόσον βγουν και αξιόπιστα μοντέλα, αλλά το συγκεκριμένο της Big White είναι σχεδιασμένο για αυτόν τον λόγο. Για να μπορείτε να κάνετε τη δουλειά σας αξιόπιστα και μια χαρά. Ε, ουσιαστικά η SSD του PlayStation 5 μπορεί να είναι γρήγορη, όμω σε πολλέ ώρε χρήση η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ε, τα γυμνά καλήματα που έχουν ε, με, το PS, με το PCB είναι ανάλογα δηλαδή τη μνήμη, παρόμοια με τη μνήμη και τη μνήμη RAM. Ε, ζουν όλα εκεί πέρα, όλα είναι όλα τα δεδομένα σα. Συνεπώ είναι πάρα πολύ κομβική σημασία η ψήξη να είναι σχετική, να είναι δηλαδή ποιοτική και να μην προκαλεί και προβλήματα στον SSD δίσκο, έτσι. Γιατί όλοι μας έχουμε φοβήθει τώρα, γιατί με, τα προϊόντα αυτά είναι κάτι καινούριο. Δεν ξέρουμε το τι μπορεί να περιμένουμε. Συνεπώς πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δηλαδή ουσιαστικά το SSD cooler αυτό αντλεί τη θερμότητα από τον SSD δίσκο σε ένα στερεό κομμάτι, όπως βλέπετε είναι ραβδοτό το μέταλλο και επιτρέπει τη διάχυση της θερμότητας στον περιβάλλοντα αέρα. Ε, η Sony μας έχει ε, αφήσει χώρο ακριβώς για αυτόν τον λόγο και έχει, παρέ... και έχει βάλει και ένα διάγραμμα με μια διαδικασία μέσα από την οποία μπορείτε να το δείτε μέσα στο άρθρο τα πρέπει και τα μη που πρέπει να κάνετε όταν βάζετε αυτό το cooler. Ε, περισσότερα λοιπόν θα δείτε μέσα στο άρθρο. Μείνετε συντονισμένοι. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο. Βλέπετε είναι πολύ απλό το. Δεν έχουμε να δείξουμε κάτι άλλο δηλαδή σε αυτό το κομμάτι. Ε, και η διαδικασία εγκατάσταση προτείνω να το κάνει κάποιο τεχνικό, αν και είναι αρκετά απλό. Ε, αν θέλετε να πείτε στη διαδικασία αυτή, για να είστε σίγουροι ότι θα προκληθεί κάποια ζημιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μείνετε συντονισμένοι. Κάντε μια γραφή στο κανάλι και για του επόμενου οδηγού.